Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε. Ο Ολυμπιακό έχασε με 79-77 στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενέρμπαχτσε σε ένα παιχνίδι που ε, θα έλεγα ότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα έδειξε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Το κακό πρόσωπο του πρώτου ημιχρόνου, το πολύ κακό πρόσωπο του πρώτου ημιχρόνου και το πολύ καλό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο. Τελικά το παιχνίδι κρίθηκε ε, σε, ε, σε ένα τελευταίο δίλεπτο θρίλερ και στην τελευταία κατοχή εκεί που ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει και να στείλει το μάτι στην παράταση. Πάμε όμως να πούμε περισσότερα για το παιχνίδι. Η πρώτη περίοδο ήταν εφιαλτική, θα έλεγα, περίοδο για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό δεν μπήκε καν στο γήπεδο, θα το πω έτσι. Γιατί, γιατί δεν έβγαλε καθόλου ενέργεια, ήταν αργό στα πόδια, δεν είχε επιστροφέ, τον χτύπησε η Φενέρ πάρα πολλέ φορέ στο transition ή τον βρήκε απροετοίμαστο στην άμυνα ή βρήκε κενά στην άμυνα. Ε, ήταν μια περίοδο, για να καταλάβει κανεί, που δεν είδε το παιχνίδι, που η Φενέρ προηγήθηκε 13-1 στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και. Χρειάστηκε ένα τρίποδο του Αϊζάια Κάναν για να ξεκολλήσει ο Ολυμπιακό από τον ένα πόντο. Συνέχεια ήρθε και ένα τρίποδο του Πίτερ. Όμω η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν απαράδεκτη στην πρώτη περίοδο. 29-14 τελείωσε η πρώτη περίοδο. Δεν είναι μόνο οι 14 πόντοι που έβαλε ο Ολυμπιακό, είναι και 29 πόντοι που δέχτηκε στην άμυνα. 29 πόντοι είναι ένα εξωφρενικό νούμερο, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά για οποιαδήποτε ομάδα στη EuroLink. 29 πόντοι, σχεδόν 30 πόντοι σε μια περίοδο. Ενώ υπάρχουν παιχνίδια που μπαίνουν 30 πόντι από μια ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Στη δεύτερη περίοδο, μην φανταστείτε ότι έγινε κάτι το φοβερό, μην φανταστείτε ότι έγινε δηλαδή, μπήκε ο Ολυμπιακό αλλαγμένο. Ο Ολυμπιακό, για να σα δώσω καταλάβετε, 6,5 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου έχανε με 16 μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι έχανε δηλαδή στην πρώτη περίοδο. 36-20. Συνέχιζε να παρουσιάζει ίδια προβλήματα. Δεν μπορούσε να σκοράρει εύκολα στην άμυνα γιατί, βέβαια, γιατί και η Φενέρ ήταν αποτελεσματική Είχα, είχε, θέμα με το transition, με τις επιστροφές του όπως και στο πρώτο, στην πρώτη περίοδο και είχε θέμα και με τον Motley ο Motley ο οποίος δημιούργησε πολλά προβλήματα από το καλάθι και από, και από, τα δύο καλάθια ή με επιθετικά rebound που πήρε ή σκοράροντας πόντου ή με το δυναμικό παιχνίδι αυτό που κάνει, ήταν καλός ο Motley πάντως ο Ολυμπιακός έχει ισορροπήσει το παιχνίδι και παρά το γεγονός ότι δεν είναι καλός Κερδίζει τη δεύτερη περίοδο με ένα 19-17. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι καλύτερο, αλλά χρειάζεται πολύ, το κάτι πολύ περισσότερο για να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι που είναι τόσο α, πίσω στο σκορ. Και αυτό το βλέπουμε στην τρίτη περίοδο. Η τρίτη περίοδο είναι η τρίτη περίοδο στην οποία ο Ολυμπιακό παίζει πραγματικά σαν Ολυμπιακό. Δηλαδή, έβλεπε την απόδοση του Ολυμπιακού και έλεγε ότι ναι, αυτό το παιχνίδι μπορεί να το γυρίσει. Γιατί, Γιατί ο Ολυμπιακό παρουσίασε το σωστό του πρόσωπο, το καλό του πρόσωπο. Πώ να, το, να το πούμε, όπω θέλετε, πείτε το. Άμυνα άμυνα, άμυνα που σημαίνει τι μπορούμε και να τρέξουμε μπορούμε και να βρούμε και λίγο απροετοίμαστους τους, τους ε, ε, Τούρκους μπορούμε να μπουν και προς το καλάθι μπορούμε να βγάλουμε και συνεργασίες να μπει ο Κάναν να ε, κάνει κάποιο handoff στον, ε, στον ε, Φαλ ή να μπει ο Γκος να κάνει κάποιο handoff στον ε, Μιλουτίνοφ ο οποίος από ό,τι έμαθα έπαιζε και με πρόβλημα με πόνους και θα έλεγα ότι ήταν ένα, μια περίοδος που πραγματικά ο Ολυμπιακός έπαιξε τον μπάσκετ του. Όταν έπαιξε τον μπάσκετ του Ολυμπιακός, η Φενέρ άρχισε σιγά σιγά να κλατάρει, θα το πω έτσι. 12 πόντους ενεργητικό, 24-12 κερδίζει την τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός και φέρνει το παιχνίδι πάρα πολύ κοντά, έφερε το παιχνίδι στο τρίποντο και εκεί βλέπαμε λοιπόν ότι το μάτς πάει για θρίλερ. Γιατί, γιατί ξεκινάει στο 58-57 η τέταρτη περίοδο, δηλαδή το σκορ είναι σχεδόν ισόπαλο και κάθε επίθεση μετρούσε. Ο λέει ξεκινάει την τέταρτη περίοδο συνεχίζοντα να κάνει ζημιέ. Ο Ολυμπιακό έχασε και κάποια επιθετικά rebound. Γενικώ φάνηκε ο Μιλουτίνοφ ότι ο άνθρωπο είχε πρόβλημα και παρά το γεγονό βέβαια ότι είχε πρόβλημα πήγε πολύ καλά. Έτσι πάλεψε, έβαλε το κορμί του, έφαγε πάρα πολύ ξύλο και πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά ο λέει ήταν ε, μόνιμη, θα έλεγα, πηγή ε, πανικού και μόνιμη πηγή ε, κινδύνου. Ε, αυτός και ο Χέις Ντέιβις κυρίως. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο που ε, άρχισε ο Ολυμπιακός να παίζει άμυνα, άρχισαν και οι δύο ομάδες να παίζουν άμυνα, έβρισκαν, ε, έβρισκαν λύσει, αλλά στο σημείο που πιστεύω που Θεώρησα ότι ο Ολυμπιακός μπορούσε να πάρει το παιχνίδι. Είναι στη φάση στην οποία ο Hayes Ντέιβις κάνει ένα drive, ο Πίτερ παίζει εξαιρετική άμυνα πάνω του και στη συνέχεια τρέχοντα ο Ολυμπιακό πετυχαίνει ένα τρίποντο με τον Βίλιαμ Γκοζ για να φέρει το παιχνίδι στο 76-74. Στο 76-74 έρχεται ένα τρίποδο του Παπαγιάννη, ο οποίο Παπαγιάννη στη Fenerbahçe, επειδή υπάρχει, αυτή η, α, υπάρχει αυτό το ρόστερ μπορεί να κάνει αυτό το παιχνίδι. Έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ για τον Παπαγιάννη ότι αυτό το πράγμα το έχει, το τρίποντο. Δεν έχει άλλα πράγματα όμω για τα οποία, στα οποία ε, λόγω των οποίων δεν μπορεί να παίξει σε άλλη ομάδα εκτό από τη Φενέρμπαχτσε, η οποία έχει και τον Μότλικα από τον Καλάθι και σαν small πεντάρι και βέβαια δύο φοβερά forward όπω είναι ο Πιέρ και ο Hayes Davis που μπορούν να κάνουν και άλλε δουλειέ. Έτσι λοιπόν έρχεται το τρίποντο από τον Παπαγιάννη Όμω το παιχνίδι δεν κρίνεται από το τρίποντο του Παπαγιάννη, γιατί στη συνέχεια πετυχαίνει το τρίποντο και ο, ε, αν δεν κάνω λάθος, ο Πίτερ. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στι δύο τελευταίε επιθέσει. Οι δύο τελευταίε επιθέσει είναι κάποιε δύο επιθέσει που σηκώνουν πάρα πολύ κουβέντα. Γιατί, γιατί κυρίω η επίθεση, βασικά του, η τελευταία επιθέση του Ολυμπιακού. Ξέρετε ότι το τελευταίο πράγμα για το οποίο ε, θα μου αρέσει να μιλάω είναι η διαιτησία ουδέποτε ασχολήθηκα με τη διαιτησία, δεν μου άρεσε να μιλάω για τη διαιτησία, όμω επειδή θα με ρωτήσετε για την τελευταία φάση και με έχετε ήδη ρωτήσει στο Twitter, για να μην κάθομαι λοιπόν να εξηγώ κάτω και να γράφω συνέχεια ε, απαντήσεις απαντήσει στα μηνύματά σα, να πω λοιπόν για την τελευταία φάση, την τελευταία φάση την οποία. Ε, κατεβάζει την μπάλα ο Πίτερς κάνει ένα χαντόφ στον στον ε, ε, Williams και φαίνεται και φαίνεται ότι την τελευταία επίθεση θα την πάρει ο Williams-Goss. Με αυτό το κλασικό drive που κάνει ο Goss, το οποίο το έχει ξανακάνει βέβαια και το έχει, έχει πετύχει ε, καλάθι. Η ε, φάση λοιπόν στην οποία ο Μαδάρ πάει πάνω του, να πω ότι είναι μια φάση στην οποία όταν είδα εγώ τη φάση, με το που την είδα θεώρησα ότι έχει γίνει foul πάνω στο Williams-Goss. Και να εξηγήσω γιατί. Γιατί αν δείτε τη φάση, ο Williams-Goss ενώ φέρνει την μπάλα μπροστά για να την αφήσει, στο καλάθι. Έτσι, να την πετάξει προ το καλάθι, την πέταξε με καμπύλη για να μην δεχτεί το κόψιμο από τον Παπαγιάννη, αν δεν κάνω λάθο. Όμω, αν δείτε λοιπόν, νομίζω στο, την ώρα που περνάει τον Μαδάρ, ο Μαδάρ φέρνει το χέρι του και χτυπάει τον Βίλιαμ Γκόρ στον αγώνα με αποτέλεσμα και φαίνεται στο βίντεο να του φεύγει προ το προσωρινά η μπάλα του Williams. να χάνει τον έλεγχο, να την ξαναπιάνει και να την πετάει με χειρότερε προποθέσει προ το καλάθι. Η μπάλα χτυπάει στη στεφάνη, αναπηδάει και ενώ είναι ο Μιλουτίνοφ κάτω καλά το καλάθι σχεδόν έτοιμο να την πιάσει και να την καρφώσει, η μπάλα κάνει ακόμα μία αναπήδηση πάνω στη στεφάνη, μία εξτρά αναπήδηση θα έλεγα πάνω στη στεφάνη, με αποτέλεσμα ο χρονισμό του ε, άλματο του Μιλουτίνοφ να είναι λάθο. Έτσι Προσγειώνεται χωρί να κάνει το follow, πηδάει ξανά για να, ξα... να κάνει το follow. Αλλά όταν πηδάει για δεύτερη φορά, το παιχνίδι έχει λήξει. Μιλάμε τώρα για την λεπτομέρεια τη λεπτομέρεια. Έτσι, στην τελευταία φάση, αλλά είναι αυτό είναι το μπάσκετ. Η λεπτομέρεια τη λεπτομέρεια. Εκεί κρίνονται τα... τα παιχνίδια. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να μου γράψετε και για άλλα σφυρίγματα που έγιναν στο παιχνίδι. Αλλά ξαναλέω, δεν θέλω να κάνω τον Βαρούχα, δεν θέλω να κάνω τον καθηγητή, καθηγητή διατησία θα μπορούσε η μπάλα να είχε πάει μέσα και τώρα να παίζαν ακόμα παράταση ή να έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός την παράταση. Η μπάλα δεν μπήκε μέσα. Ήταν μια, θα έλεγα, από τη στιγμή που η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Γκο. Είναι μια άτυχη στιγμή για τον Ολυμπιακό γιατί μπορεί η μπάλα να πηδήσει να πάει μέσα ή να μην κάνει τον γκέλ και να την βάλει στο καλάθι ο Μιλουτίνοφ. Αλλά αυτό είναι το μπάσκετ. Τώρα, για την τελευταία φάση, είπα την άποψή μου. Okay, και εκεί νομίζω ότι αξίζει να το κλείσουμε, ας πούμε, τα, τις υπόλοιπες κουβέντες θα τις κάνουμε κάτω στο comment section. Ο Άλεκ Πίτερς ήταν ο κορυφαίος, ο, πρώτο, ο Άλεκ Πίτερς ήταν ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού σήμερα με 19 πόντους, ο οποίος είχε 7, 8, δίποντα, 1, 3, τρίποντα, είχε επίσης 6 rebound, 2 assist και μόλις ένα λάθος όπω βλέπετε, σε περίπου 32 λεπτά που έπαιξε, ενώ είχε επίση και τρία κερδισμένα φάουλ. Δεύτερο σκορ ήταν ο Isaiah Κάναν με 15 πόντου σε 29,5 λεπτά. Είχε επίση 3-6 τρίποτα, 4-6 βόλε. Είχε επίση 2 rebound και 3 assist χωρί λάθο ο Isaiah Κάναν. Και ε, ο τρίτο σκορ του Ολυμπιακού ήταν ο Νάιτζελ Williams Κο με 13 πόντου, 2-2 τρίποτα, 3-3 βόλε. Είχε 2 rebound, είχε και τρία κερδισμένα φάουλ. Είχε και το τελευταίο το σου το οποίο δεν κατέληξε στο καλάθι. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πήγε πάρα πολύ καλά, κτηρουμένο των αναλογιών, έτσι, διότι ξαναλέω έπαιξε με πρόβλημα, είχε 12 πόντους με 5-6 δίποντα, είχε 5 rebound, εκ των οποίων τα τρία επιθετικά και είχε και πέντε κερδισμένα φάουλ. όπως βλέπετε, είχε 19 PIR ο Μιλουτίνοφ. Από εκεί και πέρα 7 πόντους ο Παπα-Νικολάου, 7 πόντους ο Μουσταφαφάλ. Και εκεί σταμάτησε το σκοράζιμο για τον Ολυμπιακό που είχε τον Λαριτζάκη να παίζει μόλις 4,5 λεπτά. Και τον Λούτζι να μην παίζει πάλι καθόλου. Ένα κλειστό rotation θα έλεγα από τον Ολυμπιακό. Σε ένα παιχνίδι όμω που δεν μπορούσε να ρισκάρει πολλά πράγματα έτσι όπω εξελίχθηκε το παιχνίδι βέβαια για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό, βέβαια, να δούμε επίση ότι είχε 22 assists σε αυτό το παιχνίδι. 22 assists και 11 λάθη. Να πω ότι ο Τόμα Γκόκαπ ήταν άποντος, είχε 5 assist και 3 λάθη, δεν έκανε το καλύτερο του παιχνίδι ο Thomas Wokap και, και αμυντικά λίγο τον είδα λίγο έτσι να κάνει λίγο λίγα νερά, είναι σίγουρα κουρασμένος ο Thomas Wokap, αλλήμον να κάνουμε κακή κριτική σε έναν άνθρωπο ο οποίος παίζει σαν ρομπότ εδώ και δεν ξέρω πόσο, πόσο καιρό, τουλάχιστον 2 χρόνια, οπότε ε, να μείνουμε μόνο στο ότι δεν ήταν ε, στα καλύτερά του σήμερα ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι δεν νομίζω ότι χρειάζεται να φύγει ε, προβληματισμένος θα έλεγα φεύγει με την πίκρα της τελευταίας επίθεσης φεύγει με την πίκρα του ότι ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα έκανα φοβερό ντεμαράζ σε μια πολύ δύσκολη έδρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να, γυλί, να γυρίσει ένα αυτό το παιχνίδι γιατί, γιατί η Φενέρμπαξ έχει και ε, μεγάλο βάθος στο, στο roster, και έχει τρόπους να πετύχει πόντους και έχει δηλαδή και plays δεν είναι, δεν είναι κάποια ομάδα η οποία ιστερεί στον πάγκο ή στο roster έτσι λοιπόν χρειάστηκε ο Ολυμπιακός να κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να γυρίσει την έκανε την προσπάθεια αυτή, γύρισε και τελικά έφτασε σε μια φάση στην οποία έγιναν αυτά που έγιναν στην αρχή της τελευταίας φάσης ένα φάουλ που εγώ τουλάχιστον είδα φάουλ στην, πάνω στον Βίλιαμ uh, Williams και την μπάλα να μην κάνει το χατήρι θα έλεγα του Μιλουτίνοφ και να uh, τελειώνει το παιχνίδι έτσι. Ε, θα πω το εξή. Είναι δύσκολο το ξεκίνημα αυτού του Ολυμπιακού. Βέβαια η, το περσινό ξεκίνημα είναι ακόμα στο μυαλό μας. Το περσινό ξεκίνημα ξεκίνησε ο Ολυμπιακού σαν τρένο. Όμως θεωρώ ότι απόψε έβγαλε και χαρακτήρα μετά από την ήττα του στο πρωτάθλημα από τον Μαναθηναϊκό και έδειξε ότι μπορεί ακόμα και αυτό το ρόστερο έτσι όπως είναι χωρίς το Μακίση, χωρίς το σίγμα με τον Μπρασδέικης ακόμα να ψάχνετε να, να ανταποκρίνεται σε δύσκολες καταστάσεις δεν θα Ήθελα να ξαναδώ αυτό το ξεκίνημα. Δεν μου αρέσει να βλέπω αυτά τα νεκρά διάστημα του Ολυμπιακού. Είναι το δεύτερο νεκρό διάστημα σε τρία παιχνίδια. Να θυμίσω ότι είχε και μια νεκρή τρίτη περίοδο στο γουμάτσε με την Παρτίζαν. Είχε και τώρα μια νεκρή πρώτη περίοδο στο παιχνίδι με τη Φενέρ. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα να το διαχειριστεί. Γιατί, γιατί είναι ε, και ψυχικά θα έλεγα δύσκολο και ψυχοφθόρο δηλαδή να προσπαθεί να είσαι πίσω στο σκορ και να παλεύει για να γυρίσει ή να παλεύει να μπαλώσει. Τα τεράστια λάθη που κάνει σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Όμω, ε, επειδή εγώ τουλάχιστον είμαι αισιόδοξο άνθρωπο, περιμένω ε, ακόμα καλύτερα τον Ολυμπιακό. Μόλι επιστρέψουν και οι υπόλοιποι, νομίζω μέχρι το τέλο του μήνα θα έχει επιστρέψει ο Μακίσικ. Ο Σίγμα, από ό,τι ξέρω, είναι από μέρα σε μέρα η επιστροφή του. Τουλάχιστον έτσι ε, διαβάζω και τίποτα άλλο. Αυτά προχωράμε. Ε, θα ακούσω και τα σχόλιά σα κάτω θα τα ακούσω, θα τα διαβάσω τα σχόλιά σας κάτω στο comment section. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Χαιρετώ.